Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 47ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, το οποίο θεωρώ πως μας έχει προβληματίσει όλους στη ζωή μας μέχρι σήμερα. Πώς είναι η αυθεντική συγνώμη. Το συγνώμη αν, για παράδειγμα, αποτελεί Συγγνώμη, Σας ενημερώνω από τώρα ότι το επόμενο επεισόδιο του podcast, το 48ο επεισόδιο, θα έχει θέμα τη συγχώρεση. Σήμερα θα επικεντρωθούμε όμως στη συγνώμη. Η λέξη συγνώμη χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις του οι οποίες έχουν πλήξει άλλους ανθρώπους, έχουν στενοχωρήσει άλλους ανθρώπους ή έχουν τραυματίσει ψυχικά άλλους ανθρώπους και απολογείται. Η λέξη συγγνώμη είναι εξαιρετικά παρεξηγημένη στις μέρες μας. Υπάρχει μάλιστα και ένα λαοφιλές ρητό, το οποίο λέει «Η συγνώμη είναι μισό με συγχωρείτε σίκ χέση». Γιατί όμως υπάρχει αυτή η συγγνωμη ειναι μισο με συγχωρειτε σικ γιατι ομως υπαρχει Επειδή στην εποχή μας, μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από τον αρκισισμό ως ένα τρόπο ζωής που είναι επικρατής, και έτσι θα έπρεπε να το μιμόμαστε. Έχουμε μιλήσει σε αυτό το podcast σε προηγούμενα επεισόδια αρκετές φορές για τον αρκισμό Σας υπενθυμίζω μόνο το πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast, στο οποίο μιλήσαμε για τον αρκισισμό. Το link, το σύνδεσμο για το πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast θα το βάλω στην περιγραφή αυτού του επεισόδιου. Επειδή ζούμε λοιπόν στην εποχή του αρκισισμού, στην εποχή μας όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποδεικνύονται να έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ερχόμαστε πολύ συχνά αντιμέτωποι με ψευδείς απολογίες, οι οποίες στα αγγλικά ονομάζονται φοπόλογις. Ο όρος φοπόλογι αναφέρεται στην περίπτωση εκείνη που ένας άνθρωπος απολογείται ψευδός. Ένας άνθρωπος δηλαδή ζητάει συγγνώμη χωρίς την πραγματικότητα να ζητάει συγγνώμη. Εκφράζει με ένα λεκτικό τρόπο και θα αναλύσουμε στη συνέχεια πως ακόμη και μέσα από αυτό το λεκτικό τρόπο, μπορούμε να εντοπίσουμε την ψευδή απολογία, όχι μόνο από την ενόλωση συμπεριφορά. Εκφράζουν λοιπόν μέσα από ένα λεκτικό τρόπο, με κάποιο τρόπο, τρόποντινά, μια απολογία, η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι ειλικρινής οι ψευδείς υπολογίες, οι ψευδείς συγγνώμη, το FOPOLOGY είναι το trademark, το σήμα κατά τεθέ των αρκησιστών και κυρίως των κοινοτικών αρκησιστών και των ευάλωτων αρκησιστών ή αλλιώς κρυφών αρκησιστών. Σας παραπέμπω πάλι στο σύνδεσμο που βρίσκεται στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου για το πέμπτο επεισόδιο του podcast όπου μιλήσαμε με περισσότερες λεπτομέρειες για τον αρκησισμό ψευδής απολογία, φοπόλογη, ανηλικρινής συγγνώμη. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή ένας άνθρωπος νιώθει την κοινωνική πίεση να ζητήσει συγγνώμη για να φαίνεται ίσως και πολιτικός ορθός ή για να μην παρεξηγηθεί ή για να μην χαλάσει την καλή εντός εισαγωγικών κοινωνική του εικόνα, το κάνει αυτό, αλλά στην πραγματικότητα από μέσα του δεν το νιώθει. Πώς νιώθει ένας άνθρωπος αυθεντικά τη συγγνώμη. Πώς είναι μια αυθεντική απολογία. Μια αυθεντική απολογία έχει να κάνει πρώτον με το γεγονός ότι εγώ που απολογούμε αντιλαμβάνομαι ότι έχω πράξει λανθασμένα, ότι έχω σφάλει, ότι έχω κάνει λάθος το γνωρίζω ότι έχω κάνει λάθος, το αναγνωρίζω ότι έχω κάνει λάθος, είμαι στενοχωρημένος επειδή έπραξα λανθασμένα, είμαι αυθεντικά στενοχωρημένος επειδή έχω τραυματίσει ψυχικά άλλους ανθρώπους, επειδή έχω πλήξει συναισθηματικά άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο, με στενοχωρεί το γεγονός ότι με τις πράξεις μου έχω στενοχωρέσει άλλους ανθρώπους έχω αδικήσει άλλους ανθρώπους, οπότε προβαίνω σε μια διατύπωση αυτής ακριβώς της δικής μου συναισθηματικής κατάστασης, η οποία συναισθηματική κατάσταση μια ειλικρινούς συγνώμης είναι η εξής. Νιώθω άσχημα, στενοχωριέμαι που σε στενοχώρησα. Αναγνωρίζω ότι σε στενοχώρησα, αναγνωρίζω ότι έφτεγα και νιώθω άσχημα γι' αυτό. Το πρώτο μέρος είναι αυτό. Γνωρίζω, αναγνωρίζω ότι έχω κάνει λάθος. Αναλαμβάνω την ευθύνη για το λάθος που έκανα. Δεν τη ρίχνω πουθενά αλλού. Δεν δικαιολογούμε με φτηνές δικαιολογίες για τις πράξεις μου. Εντελώς ξεκάθαρα και ολοκληρωμένα αναλαμβάνω την ευθύνη για το γεγονός ότι έχω κάνει λάθος και για τις συνέπειες αυτού του λάθους πάνω στους ανθρώπους από τους οποίους ζητάω συγνώμη ή πάνω στον άνθρωπο από τον οποίο ζητάω συγνώμη. Δηλαδή το πρώτο συστατικό μιας ειλικρινούς συγνώμης είναι να αντιλαμβάνομαι εγώ ίδιος ότι έκανα λάθος, να αντιλαμβάνομαι και να αναγνωρίζω εγώ ίδιος ότι το λάθος μου έχει τραυματίσει ψυχικά άλλους ανθρώπους και να το δηλώνω. Το πρώτο κομμάτι είναι δηλώνω ότι ναι, έκανα λάθος. Ναι, σε στενοχώρησα. Το δεύτερο συστατικό μια ειλικρινούς συγγνώμη είναι να νιώθω άσχημα, να νιώθω τύψεις για το κακό που έχω προκαλέσει. Η λέξη τύψεις είναι μία λέξη η οποία αναφέρεται στα δυσάρεστα συναισθήματα που βιώνει ένας άνθρωπος όταν αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί για τις δικές του πράξεις. Σε αντιπαράθεση με τη λέξη ενοχές, η οποία αναφέρεται σε γενικότερα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει ένας άνθρωπος ως απόρρια κοινωνικών προκαταλήψεων και θρησκευτικών απαγορεύσεων και δεν έχουν σχέση με ευθύνη η οποία αναλογεί σε αυτό το πρόσωπο. Ένα άνθρωπος που είναι ενοχικός δηλαδή, αναλαμβάνει ευθύνη για πράγματα για τα οποία δεν φταίει, νιώθει ενοχές γιατί δεν ακολουθεί τους κανόνες της θρησκείας, νιώθει ενοχές γιατί συμπεριφέρεται με έναν τρόπο ο οποίος πάει κόντρα στους κοινωνικούς κανόνες, νιώθει ενοχές δηλαδή χωρίς να έχει φταίξει ουσιαστικά, γιατί τόσο οι θρησκευτικοί κανόνες μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό αυθαίρετοι, όχι όλοι, κάποιοι από τους θρησκευτικούς κανόνες μπορεί να είναι αυθαίρετοι και να μην έχουν σχέση με τη φυσική λειτουργία, τη φυσική ψυχική λειτουργία ενός ανθρώπου και οπωσδήποτε κάποιοι κοινωνικοί κανόνες, ειδικά αυτοί οι οποίοι αναφέρονται στις ανθρώπινες σχέσεις και έχουν απαγορεύσεις και εντολές, όπως τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είναι μια εντολή η οποία οπωσδήποτε προέρχεται και από τις 10 εντολές του Μωυσέως από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά αποτελεί και έναν κοινωνικό κανόνα, ο οποίο αυτό κοινωνικό κανόνα διατάζει ανθρώπου οι οποίοι έχουν γονεί που δεν είναι άξιοι σεβασμού να του σέβονται. Οπότε, αν κάποιο, για παράδειγμα, αποφασίζει ότι για να σώσει τη ψυχή του και για να σώσει τη ψυχική και τη σωματική του υγεία πρέπει να διακόψει επαφέ με κακοποιητικού γονεί, τότε μπορεί να νιώθει ενοχέ επειδή παραβαίνει τον κοινωνικό κανόνα, την κοινωνική εντολή, τη θρησκευτική εντολή, να τιμά τον πατέρα του και τη μητέρα του την ίδια στιγμή που αυτή δεν είναι ούτε αξιοσέβαστη, ούτε αξιοτίμητη. Τύψεις είναι τα αρνητικά συναισθήματα για ευθύνη που μας αναλογεί. Ενοχές είναι αρνητικά συναισθήματα τα οποία απορρέουν από τη δική μας μη συμμόρφωση σε κοινωνικούς και θρησκευτικούς κανόνες αυθαίρετους. Λοιπόν, το δεύτερο συστατικό της συγνώμης της αυθεντικής, είναι να νιώθει τύψεις ο άνθρωπος ο οποίος απολογείται για τις πράξεις του, οι οποίες έχουν στενοχωρήσει, έχουν τραυματίσει και έχουν πλήξει άλλους ανθρώπους. Να είναι αυθεντικά στενοχωρημένος, να είναι αυθεντικά συγκλονισμένος, για να χρησιμοποιήσω μια καλύτερη έκφραση, γιατί όταν ένας ευσυνείδητος άνθρωπος, ένας καλοήθης άνθρωπος αντιληφθεί τον πόνο που έχει προκαλέσει σε έναν άλλον άνθρωπο ή σε μια ομάδα ανθρώπων, αν αντιληφθεί τις βλαπτικές και καταστροφικές συνέπειες των λόγων και των πράξεων του σε άλλους ανθρώπους, θα συγκλονιστεί επειδή ένας καλοήθης άνθρωπος, ένας άνθρωπος με φιλότιμο, ένας καλός άνθρωπος στενοχωριέται να προκαλεί κακό στους άλλους. Και εδώ ερχόμαστε στο κομμάτι που αναφέραμε από την αρχή αυτού του επεισοδίου για τον αρκισισμό. Οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, που δυστυχώς είναι πάρα πολλοί στις μέρες μας και ίσως να είναι αληθές το ότι ζούμε ανάμεσά τους και όχι ότι ζουν ανάμεσά μας, οι άνθρωποι με στυλ προσωπικότητας δεν έχουν ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση είναι μία αρετή είναι μια ψυχολογική λειτουργία κατά την οποία ο άνθρωπος προσπαθεί να νιώσει τι μπορεί να νιώθουν οι άλλοι σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Άρα, αν έρχεται κάποιος και μου λέει με αυτό που έκανες με στενοχώρησες και ένιωσα αυτό και αυτό, ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση θα προσπαθήσει να μπει στα παπούτσια αυτού του ανθρώπου που έχει στενοχωρήσει θα βιώσει κατά προσέγγιση αυτό που έχει βιώσει ο άλλος και επειδή ακριβώς έχει φιλότιμο και επειδή ακριβώς έχει καλοήθεια, σας παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast για την καλοήθεια και την κακοήθεια του οποίου το σύνδεσμο θα το βάλω και στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου, ακριβώς επειδή έχει καλοήθεια θα συγκλονιστεί. Όχι απλώς θα νιώσει άσχημα, όχι απλώς θα στενοχωρηθεί, αλλά θα συγκλονιστεί γιατί οι πράξεις του τα λόγια του ή οι παραλήψεις του έχουν προκαλέσει τόσο πόνο σε άλλους ανθρώπους. Άρα, το πρώτο κομμάτι είναι αντιλαμβάνομαι τι έχω πράξει και το δεύτερο κομμάτι είναι νιώθω άσχημα, νιώθω τύψεις, νιώθω συγκλονισμένος, συγκλονισμένη για τη ζημιά που έχω προκαλέσει σε άλλους ανθρώπους. Η γνωστική συνθήκη μιας αυθεντικής συγγνώμη ξεκινάει από την ξεκάθαρη αντίληψη του γεγονότος ότι έχω σφάλει, του γεγονότος ότι έχω λειτουργήσει με κάποιον τρόπο που έχει τραυματίσει άλλους ανθρώπους και συνδυάζεται με το συνέστημα το οποίο είναι επηρεασμένο από την αντίληψη του γεγονότος ότι έχω βλάψει άλλους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος που ζητάει ειλικρινή συγγνώμη γνωρίζει με τη λογική του γνωστικά αναγνωρίζει και γνωρίζει ότι έχει σφάλει και συναισθηματικά βιώνει συγκλονισμό για το λάθος του. Στενοχώρια για το λάθος του. Τύψεις. Νιώθω άσχημα επειδή έχω πει το τάδε ή έχω πράξει το τάδε ή δεν έχω πει αυτό που θα έπρεπε να πω με τις πράξεις μου, με τις παραλήψεις μου Έχω στενοχωρήσει άλλου ανθρώπου και του έχω φέρει σε δύσκολη θέση και είμαι συγκλονισμένο ή συγκλονισμένη γι' αυτό, επειδή προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στα παπούτσια του και αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο πράγμα είναι να νιώθω προσβεβλημένος για παράδειγμα. Ή κάποιο να με κατηγορεί αδίκω ότι έπραξα κάτι που δεν έπραξα. ή να μου πει κάποιο ψέματα. ή να με αδικήσει καθιονδήποτε τρόπο. ή να με απατήσει. Γιατί να μην πούμε και αυτό το παράδειγμα τη απιστία. Το οποίο είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. μετά από την απιστία. ένα άπιστος σύντροφο, άνδρα ή γυναίκα. να δώσει ψεύτικη απολογία. να δώσει ψευδή απολογία. να δώσει φοπόλογη. δηλαδή να μην αναγνωρίζει στο μυαλό του μέσα γνωστικά η σκέψη του να μην γνωρίζει και να μην αναγνωρίζει ότι έκανε λάθος που έχει απαντήσει και το συνέστημα του να μην είναι το ανάλογο συνοδό συνέστημα της πραγματικής μεταμέλειας, δηλαδή του να νιώθω πολύ άσχημα γιατί έχω βάλει τον άνδρα μου, τη γυναίκα μου, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη θέση να βιώσει προδοσία από εμένα, μπορεί το συνέστημα του να είναι πω πω φοβάμαι μήπως και χάσω τα καλά της κοιλιά αν ξυπνήσει αυτός ή αυτή και με χωρίσουν, οπότε είμαι λυπημένο, είμαι λυπημένη, όχι επειδή έχω συγκλονιστεί από το λάθος που έπραξα και τη ζημιά που έχω προκαλέσει στον ιστής σύντροφό μου, αλλά επειδή φοβάμαι, μην τυχόν και χάσω το φελήματά μου. Το παράδειγμα αυτό με την απιστία, νομίζω είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για να το χρησιμοποιήσουμε, για να εξηγήσουμε πως είναι μια πραγματική αυθεντική συγγνώμη και πως είναι μια ψευδής απολογία ifopology. Και η αλήθεια είναι πως ως ψυχολόγος που έχω δουλέψει για πάνω από 20 χρόνια με ενήλικες και ζευγάρια, έχω γίνει μάρτυρας αρκετών ψευδών απολογιών. Δηλαδή μπροστά στα μάτια μου, μπροστά στα αυτιά μου, στο γραφείο μου μέσα, κατά την ώρα της θεραπείας ζευγαριού, ένα άντρα που έχει απαντήσει τη γυναίκα του, μια γυναίκα που έχει απαντήσει τον άνδρα της, ένα σύντροφο που έχει απαντήσει τον σύντροφό του, να απολογούνται χωρί η συγγνώμη του να είναι αυθεντική. Και να γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν είναι αυθεντική η συγγνώμη του, επειδή στι κατηδίαν συνεδρίες μου έχουν δηλώσει ότι εγώ θα συνεχίσω να έχω και το γάμο μου και την εξωσυζυγική μου σχέση. Θα συνεχίσω να έχω και την κύρια σχέση μου και την παράλληλη μου σχέση. Και επειδή όταν ένας ψυχολόγος δουλεύει με ένα ζευγάρι και παράλληλα βλέπει τον καθένα ξεχωριστά, μπορεί να έχει τέτοια γνώση ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, δεν έχει σημασία, το φίλο απολογείται χωρίς πραγματικά να έχει επίγνωση του λάθους του ή του λάθους της, χωρίς να νιώθει συγκλονισμένος ή συγκλονισμένη για το κακό που έχει προκαλέσει, αλλά απολογείται επειδή έχει σκοπό να διατηρήσει τη σχέση ή γάμο, προκειμένου να έχει τα ωφέλη αυτής της σχέσης ή γάμου και παράλληλα να διατηρήσει και την εξουσυζυγική ή παράλληλη σχέση. Και μπροστά στα μάτια μου και στα αυτιά μου άκουγα να λένε ψέματα. Ναι. Ουκ ο λίγες φορές. Η ιδεοντολογία του θεραπευτή ζεύγους δεν επιτρέπει να αποκαλύψεις στις κοινέ συνεδρίες ενός ζευγαριού τι λέγεται κατηδία. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς δηλαδή ως ψυχολόγος να σηκωθεί εκείνη την ώρα πάνω και να πεις τι είναι αυτά που λες. Αφού εμένα στη συνεδρία που κάναμε μόνη μας μου είπες ότι εγώ Θέλω και τη γυναίκα μου και τη φιλενάδα μου. Εγώ θέλω και τον άντρα μου και το φίλο μου. Πώ τώρα λε ότι έχει μετανιώσει για το λάθο του να πράξει μια εξωσυζυγική σχέση, μια παράλληλη σχέση και ότι νιώθεις άσχημα και ζητάς συγγνώμη. Ενώ γνωρίζω ότι ούτε άσχημα νιώθεις επειδή έχεις τραυματίσει τον σύντροφό σου, ίσως να νιώθεις άσχημα επειδή πιάστηκες, επειδή έχεις αποκαλυφθεί, επειδή έμαθε ο η σύντροφό σου ότι τόνει την κερατώνει. Και έρχεσαι τώρα και λες ότι είσαι συγκλονισμένος, είσαι συγκλονισμένη, λες με το στόμα σου και ζητάς συγνώμη και υπόσχεσαι ψευδός ότι δεν θα το επαναλάβεις την ίδια στιγμή που έχεις πάρει πολύ συνειδητή απόφαση ότι θα συνεχίσεις να το επαναλαμβάνεις. Για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, δεν ήταν όλες οι θεραπείες ζευγαριού έτσι. Και δεν ήταν όλα τα ζευγάρια που πέρασαν από το γραφείο μου ζευγάρια, στο οποία έγιναν ψευδής επολογίες Έχει τύχει όμως να είμαι μάρτυρας αυτών. Γι' αυτό λέω ότι το παράδειγμα της συζυγικής απιστίας, της απιστίας σε μια ερωτική σχέση, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να ζητήσει μια αυθεντική συγγνώμη ή να κάνει μια ψευδή απολογία, ένα faux προκειμένου να συνεχίσει να έχει τα ωφέλη εντό εισαγωγικών, έτσι όπω τα αντιλαμβάνεται ο ίδιο ή η ίδια, τη ζωή του, τη διπλή του ζωή. Λοιπόν, είπαμε, το πρώτο συστατικό είναι ότι αναγνωρίζω γνωστικά το λάθο μου. Το δεύτερο συστατικό είναι ότι νιώθω αυθεντικέ τύψει για το λάθο μου και για το κακό που έχω προκαλέσει και είμαι συγκλονισμένο ή συγκλονισμένη για το κακό που έχω προκαλέσει. Όχι στενοχωρημένο επειδή έχει χαλάσει η κοινωνική μου εικόνα. Όχι άσχημα γιατί μπορεί να έχω συνέπειε για τι πράξει μου. Νιώθω συγκλονισμένο για το κακό που έχω προκαλέσει. Και το τρίτο βήμα είναι ότι εκφράζω τη στενοχώρια μου, εκφράζω την πεποίθηση που έχω ότι έκανα λάθος και ανακοινώνω την απόφαση μου από εδώ και πέρα να προσπαθήσω συνειδητά, να διακόψω το λάθος αν είναι συνεχιζόμενο ή να μην επαναλάβω αυτό το λάθος αν είναι ένα λάθος που έγινε μια φορά ή δύο φορές. Δηλαδή, έκανα λάθος, νιώθω πολύ άσχημα που σε έχω στενοχωρήσει τόσο πολύ, έχω αποφασίσει συνειδητά να σταματήσω να κάνω αυτό το λάθος και να μην το επαναλάβω. Αυτά είναι τα πρώτα τρία κομμάτια μιας αυθεντικής συγγνώμη. Το τέταρτο κομμάτι ποιο είναι σου δίνω τη συγγνώμη μου, απολογούμε και σε αφήνω εσένα να αποφασίσεις πώς θέλεις να τη διαχειριστείς. Σε μια αυθεντική συγγνώμη, αυτός που απολογείται δεν απαιτεί ούτε να τον συγχωρήσει ο άλλος, ούτε να του χαριστεί αυτό που έπραξε, δηλαδή ζητάω συγγνώμη και θέλω να μην μου ξαναπείς τίποτα γι' αυτό, αυτό είναι ξεκάθαρα μια ψευδής απολογία, δεν είναι αυθεντική απολογία. Ένα άνθρωπο ο οποίος ζητά αυθεντικά συγγνώμη, είναι σίγουρο ότι έχει κάνει λάθο, είναι στενοχωρημένο επειδή έχει κάνει λάθο, συνειδητά έχει αποφασίσει να μην το επαναλάβει και αφήνει το θύμα του προ το οποίο απολογείται να αποφασίσει τι θα πράξει με τη συγγνώμη αυτή. Ένα άνθρωπο ο οποίος απολογείται αυθεντικά δεν έχει απέτηση να πράξει οτιδήποτε αυτό τον οποίο απολογείται. Ούτε να τον συγχωρέσει ούτε να σταματήσει να συζητάει για αυτό που έχει συμβεί, ούτε οτιδήποτε άλλο. Στις ψευδείς απολογίες υπάρχει μια ψευδής αναγνώριση του λάθους, υπάρχει ένα ψευδοσυνέστημα μετανοίας, δηλαδή δηλώνει ο άνθρωπος πως είναι στενοχωρημένος, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι στενοχωρημένος επειδή έχει στενοχωρήσει αυτόν που έβλαψε, αλλά είναι στενοχωρημένος επειδή έχει αποκαλυφθεί. Υπάρχει μια απέτηση ούτω ώστε ο άλλος να το συγχωρέσει, ο άλλος να μην επαναλάβει ξανά παράπονο ή να μην τελειώσει η σχέση αν ο άλλος έχει αποφασίσει να το χωρίσει. Και όσον αφορά στο κομμάτι της απόφασης για να τερματίσει την οποιαδήποτε βλαπτική δραστηριότητα προς τον άλλον ή να μην την επαναλάβει, ακόμη κι αν την αναφέρει αυτή την απόφαση δεν την εννοεί. Άρα, αυθεντική συγγνώμη είναι όταν εγώ προσωπικά αναγνωρίζω ότι έσφαλα, ξέρω ότι έκανα λάθος, μπορώ να μιλήσω με λεπτομέρειες για το λάθος που έκανα, γιατί ακριβώς είμαι συγκλονισμένος ή συγκλονισμένη για το κακό που έχω προκαλέσει, άρα δεν με ενοχλεί να μιλήσω για το αυτό που είπα, αυτό που έκανα, σε στενοχώρησε, το καταλαβαίνω, ήταν λάθος αυτό που είπα, τι κακία σου είπα, ρε παιδί μου, σου μίλησα άσχημα. Υπάρχει το συνοδό συνέστημα της στενοχώριας και των τύψεων, όχι των γενικών κοινωνικών ενοχών. Και έχουμε εξηγήσει προηγουμένως πως είναι οι γενικές κοινωνικές ενοχές. Νιώθω την ανάγκη και να το πράξω, αλλά και να το ανακοινώσω ότι τερμάτισα, για παράδειγμα, την εξωσυζική σχέση ή σταμάτησα να κάνω αυτό που σε ενοχλεί και θα προσπαθήσω συνειδητά να μην το ξανακάνω και σε αφήνω να αποφασίσεις εσύ τι θα πράξεις με αυτή μου την απολογία. Πώς θα το χειριστείς. Αφήνει δηλαδή αυτός που ζητάει αυθεντική συγγνώμη την ελευθερία στον αποδέκτη της συγγνώμη του να διαχειριστεί αυτή τη συγγνώμη όπως θέλει. Μπορεί όταν ζητήσουμε συγγνώμη ο άλλος να μα συγχωρέσει, μπορεί να μην μας συγχωρέσει. Μπορεί όταν ζητήσουμε μια αυθεντική συγγνώμη ο άλλος να αποφασίσει να συνεχίσει την όποια σχέση μαζί μας, μπορεί να αποφασίσει να μην συνεχίσει την όποια σχέση μαζί μας. Συγγνώμη η οποία συνοδεύεται από απαιτήσει, συγγνώμη η οποία συνοδεύεται από αλλά, συγγνώμη η οποία συνοδεύεται από αν, δεν είναι αυθεντική συγγνώμη. Είναι ψευδής απολογία. Είναι φοπόλογη. Δηλαδή αν κάποιος λέει συγγνώμη αν σε στενοχώρησα. Συγγνώμη αν σε πλήγωσα. Πολύ συχνό παράδειγμα. Οι έτσι απολογούνται. Θα σου πούν: Συγγνώμη που σε πλήγωσα. Λυπάμαι πολύ που σε πλήγωσα. Συγγνώμη αν σε πλήγωσα. Ή συγγνώμη αν αυτό που είπα εσύ το πήρε στραβά. Ακόμη πιο στρεβλή έκφραση. Συγγνώμη, ακόμη πιο ψευδής απολογία. Συγγνώμη αν αυτό που είπα εσύ το παρεξήγησε και νιώσε Δηλαδή είναι ένα συγγνώμη το οποίο εμπεριέχει μέσα την άρνηση της ενοχής και ρίχνει την ευθύνη σε αυτόν από τον οποίο απολογείται. Συγγνώμη αν αυτό που είπα εσύ το παρεξήγησες. Δηλαδή εγώ αυτό που είπα δεν ήταν παρεξήγησιμο, αυτό που είπα το είπα με καλή πρόθεση και συγγνώμη αν εσύ με παρεξήγησες. Το συγγνώμη δεν μπορεί να συνοδεύεται ούτε από το αλλά, ούτε από το αν. Παραδείγματα συγγνώμη που συνοδεύονται από το αλλά. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Συγγνώμη, αλλά εσύ φταίς γιατί με είχες προκαλέσει. Συγγνώμη, αλλά είχα μια δύσκολη μέρα και γι' αυτό το έκανα. Δεν το έκανα επίτηδες. Συγγνώμη, αλλά. Το συγγνώμη, αλλά δεν είναι αυθεντική συγγνώμη. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν κάποιες συνθήκες οι οποίες μπορεί να κάνουν πιο πιθανό για μας να βλάψουμε άλλους ανθρώπους, για παράδειγμα, συνθήκες μεγάλης κούρασης ή συνθήκες έντονου άγχους ή μια δύσκολη περίοδος. Ναι, υπάρχουν ελαφρυντικά, όμως τα ελαφρυντικά σου δεν τα λες μαζί με τη συγγνώμη σου. Μπορεί να αναφερθεί τα ελαφρυντικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης μαζί με το άλλο πρόσωπο εφόσον αυτό αποδεχθεί τη συγγνώμη σου και θα το κάνεις πάλι όχι για να βγεις Κουπάπανη που λέμε στην Κυπρο, ή για να βγει ότι δεν φταίς, αλλά στην προσπάθεια να καταλάβεις πώ να μην το ξανακάνει. Για παράδειγμα. Συγγνώμη που σου μίλησα με έλλειψη σεβασμού. Αναγνωρίζω ότι ήταν λαθασμένο ο τρόπο με τον οποίο σου μίλησα. Νιώθω πολύ άσχημα που σε στενοχώρησα με αυτόν τον τρόπο. Παίρνω συνειδητή απόφαση από εδώ και πέρα να μην σε στενοχωρήσω ξανά έτσι. Μπορεί να αποδεχτεί τη συγγνώμη μου, να μην την αποδεχτεί. Εγώ πραγματικά την νιώθω. Και μπορεί ο άλλο να μα πει, και πώ μπορώ εγώ να είμαι σίγουρο ότι εσύ δεν θα το ξανακάνει αυτό. Δεν θα μου ξαναμιλήσει με τέτοιο τρόπο. Και εκεί μπορεί να μιλήσουμε για αυτέ τι συνθήκε οι οποίε μα επηρέασαν αρνητικά ώστε να ασφάλουμε, αλλά όχι για να δικαιολογηθούμε, αλλά για να αποδείξουμε ή να δείξουμε ότι έχουμε καταλάβει τι ήταν αυτό που πυροδότησε μια ανάρμοστη εκ μέρου μα συμπεριφορά και στην προσπάθεια μα να μην επαναλάβουμε αυτή τη συμπεριφορά, θα αποφεύγουμε κάτι τέτοιο. Παράδειγμα. Πώ μπορώ εγώ να είμαι σίγουρο ή πώ μπορεί να είμαι σίγουρη ότι δεν θα ξαναξεσπάσει πάνω μου με τέτοιο τρόπο. Απάντηση. Το έχω σκεφτεί πολύ διεξοδικά για ποιο λόγο σου μιλήσει άσχημα. Το έχω πάρει στη ψυχοθεραπεία αν κάνω ψυχοθεραπεία. Και έχω καταλάβει είτε μόνος μου εξασκώντας αυτογνωσία, είτε στη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, έχω καταλάβει ότι όταν, για παράδειγμα, κουράζομαι πολύ και μένω τρεις-τέσσερις μέρες χωρίς επαρκή ύπνο, μετά είμαι πιο ευάλωτος στο να απορριθμίζομαι συναισθηματικά από συγκεκριμένα triggers. Οπότε, συνειδητοποιώ ότι όταν συνέβη και το περιστατικό στο οποίο ξέσπασα πάνω σου, δεν είχα φροντίσει την προηγούμενη εβδομάδα να ξεκουραστώ επαρκώς, είχα παραμελήσει την ξεκούρασή μου και αυτό με έφερε σε τη θέση. Επίσης, είχα α, μία συνάντηση με ένα πρόσωπο με το οποίο κανονικά θα έπρεπε να κόψω επαφές, αλλά ακόμη δεν έχω τη δύναμη να πάω και να κόψω επαφές. Λειτουργήσε ω τρίκερα αυτή η συνάντηση, απορριθμίστηκα συναισθηματικά και ξέσπασα πάνω σε σένα που είσαι το πιο κοντινό μου πρόσωπο. Ήταν λάθος μου αυτό το πράγμα. Δεν δικαιολογούμε για αυτό που έπραξα. Καταλαβαίνω πώς έφτασα στο σημείο να το πράξω ή προσπαθώ να καταλάβω πώς έφτασα στο σημείο να το πράξω, ούτω ώστε να φροντίσω στο μέλλον να μην υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες μέσα στη ζωή μας, μέσα στη σχέση μας, να μην φτάσω σε σημείο που να απορριθμιστώ τόσο εύκολα ή να μην φτάσω σε σημείο που να μην ελέγχω τις παρορμήσεις μου, ώστε να μην το πράξω ξανά. Δηλαδή, μιλάμε για τις συνθήκες εκείνες οι οποίες είναι επιβαρυντικές και συνέργησα στον ασφάλουμε, όχι για να φύγουμε την ευθύνη από πάνω μας, αλλά για να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι πραγματικά έχουμε συγκλονιστεί από το λάθος που έχουμε πράξει, πραγματικά νιώθουμε άσχημα γιατί έχουμε στενοχωρήσει τον άλλο τον άνθρωπο και πραγματικά προσπαθούμε να μπούμε στη διαδικασία του να μην το πράξουμε ξανά μια αυθεντική συγνώμη είναι ταπεινή. Δεν είναι αλαζονική και δεν έχει απαιτήσει. Όταν κάποιος έρχεται και λέει «Ζητώ συγνώμη για αυτό που έκανα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά για αυτόν και για αυτόν τον λόγο, αλλά και εσύ θα μπορούσες να μην κάνεις το ένα, το άλλο, το παράλληλο, τότε δεν είναι συγνώμη». Δεν υπάρχει συγνώμη η οποία να δίνει ευθύνη στο πρόσωπο από το οποίο ζητάμε συγγνώμη. Δεν είναι συγγνώμη όταν λέμε συγγνώμη αλλά έφτυγες κι εσύ. Δεν είναι συγγνώμη όταν λέμε συγγνώμη που είπα αυτό που εσύ επειδή είσαι ένας παράξενος άνθρωπος ή είσαι ένας υπερευαίσθητος άνθρωπος το έχεις παρεξηγήσει. Όχι. Η συγγνώμη η αυθεντική είναι ταπεινή, είναι απλή και δεν έχει απαιτήσει. Ούτε απαιτήσει για να μας συγχωρέσουν οι άλλοι, ούτε απαιτήσει για να μην διακόψουν την οποιαδήποτε σχέση μαζί μα οι άλλοι, ούτε απαιτήσει για να μην συζητάμε αυτό που έχει συμβεί. Θα φέρω πάλι παράδειγμα από το γραφείο από ένα ζευγάρι που πριν 20 χρόνια περίπου είχα στο γραφείο. Ήταν ένα ζευγάρι στο οποίο η σύντροφος είχε απατήσει το σύντροφό της. Και από μόνη της πήγε και το ομολόγησε. Η ίδια το είπε στο σύντροφό της και ήρθαν μαζί για θεραπεία. Εγώ τότε ήμουν νεαρή ψυχολόγος, ήμουν 28 ετών. Και κάναμε θεραπεία ζευγαριού για έξι μήνες περίπου. Μετά από τον πρώτο και δεύτερο μήνα, η σύζυγος, η οποία είχε πραγματικά μετανοήσει, δεν είναι της παρούσης να δώσω τα δικά της ελαφρυντικά για αυτό που συνέβηκε, τα οποία δικά της ελαφρυντικά είχαν να κάνουν με την παιδική της ηλικία, είχαν να κάνουν με μία σεξουαλική παρενόχληση που συνέβη και στην παιδική της ηλικία, την οποία την είχε αποθήσει και δεν είχε κάνει θεραπεία ποτέ για αυτήν, είχαν να κάνουν με το χαρακτήρα της, το στυλ της προσωπικότητας της, το οποίο ήταν υποτακτικό, δεν είχε σημασία. Η γυναίκα αναγνώρισε το σφάλμα της, μετανόησε, ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη από τον σύντροφο της, αυτός αποφάσισε ότι δεν θέλει να χωρίσουν, αλλά ότι θέλει να συνεχίσουν να είναι μαζί και να διορθώσουν, να φτιάξουν το γάμο τους. Ήρθαν κοντά μου τότε για θεραπεία και μετά από δύο μήνες θυμάμαι μια συνάντηση με το ζευγάρι, στο οποίο η γυναίκα είπε ότι αντιλαμβάνομαι πόσο πολύ έχω πληγώσει τον άντρα μου που τον πρόδωσα, έχω πραγματικά μετανιώσει για την απιστία. Έχω κόψει κάθε σχέση με το πρόσωπο με το οποίο απάντησα τον άνδρα μου. Μάλιστα, είχε παραιτηθεί από τη δουλειά τη, γιατί ήταν στον εργασιακό τη χώρο αυτό ο άνθρωπο. Και μάλιστα ήταν και μια ιστορία στην οποία το άλλο πρόσωπο είχε εξασκήσει παρενόχληση στην εργασία, η οποία εξελίχθηκε σε ό,τι εξελίχθηκε. Και λέει η κοπέλα, εγώ έχω ζητήσει συγγνώμη, ε, κάνω ό,τι μου λέει ο άνδρας μου να κάνω, Δηλαδή, για παράδειγμα, μου είπε να κόψω επαφέ με εκείνον τον άνθρωπο, έκοψα, μου είπε να τον μπλοκάρω, τον μπλόκαρα. Όμω ο άντρα μου εξακολουθεί να μου το χτυπάει. Εξακολουθεί να μου λέει, έκανε αυτό το πράγμα, με απάντησε, πήγε με τα αφεντικό σου, μου πες ψέματα. Πέρασαν δύο-τρει μήνε, πόσοι πέρασαν και δεν μου το είπε, κλπ. Και, λοιπά, και, λοιπά, και, λοιπά. και μου λέει, πότε θα σταματήσει αυτό. Πότε θα σταματήσει ο άντρα μου να μου ρίχνει ευθύνε και να αναμασά το γεγονό, να μερικάζει ρικάζει το γεγονό. Και θυμάμαι ότι αυτό που του είχα πει τότε ήταν ότι εάν υπάρχει ένα ικανό χρονικό διάστημα στο οποίο ο απατημένος σύντροφος να επεξεργαστεί την προδοσία, να επεξεργαστεί τη συγνώμη του συντρόφου που έχει απατήσει και να έχει χώρο να εκφράσει τα στενάχωρα συναισθήματα του, τι ανασφάλειες του που προκύπτουν μέσα από την απιστία, κάποια στιγμή αυτό θα εκπνεύσει. Και τη είπα ότι δεν σου συμφέρει αυτή τη στιγμή να πούμε στον άνδρα σου να καταπιέσει τα συναισθήματα του και να σταματήσει να συζητάει μαζί σου το πόσο άσχημα νιώθει που τον έχει απατήσει, το πόσο δύσκολα θα σε εμπιστευτεί ξανά, να αναμασά ξανά και ξανά τα γεγονότα. Δεν σου συμφέρει να του πούμε να σταματήσει να το συζητάει, επειδή εάν σταματήσει να του συζητάει, θα το αποθήσει στο υποσυνείδητο του και αν παραμείνετε μαζί, θα σε ταλαιπωρεί. Ή αν χωρίσετε, θα ταλαιπωρεί την επόμενη σύντροφο. Και όντω, μετά από δύο μήνε, του τέσσερι μήνε δηλαδή, θεραπεία ζευγαριού, του έβλεπα μια φορά τη βδομάδα, ίσω και δύο φορέ τη βδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα γιατί έχει και 20 χρόνια. Ε, μου είπαν και οι δύο ότι είχε σταματήσει αυτό το αναμάσιμα των παλιών γεγονότων. Είχε σταματήσει δηλαδή ο απατημένος σύντροφος να εκφράζει το θυμό του, να εκφράζει την απαρέσκεια του, να εκφράζει τη δυσαρέσκεια του και να αναμασά τα γεγονότα προκειμένου να αποκτήσει εκ των υστέρων έλεγχο πάνω στη ζωή του. Αυτή τη στιγμή που αναφέρω αυτό το περιστατικό μου έρχεται στο μυαλό ένα άλλο περιστατικό, θα πω ένα, είναι αρκετά αλλά θα πω ένα, ένα άλλο περιστατικό με ένα ανάλογο ζευγάρι, στο οποίο αυτός που απάντησε δεν άντεχε με τίποτα να συζητάει με, τον, με τη σύντροφο του, ήταν άντρα αυτό που απάντησε. Απάντησε τη γυναίκα του, η γυναίκα του τον ανακάλυψε από μόνη τη, τον ξεμπρόστιασε, αυτός απολογήθηκε. Προφανώ ήταν ψευδή η απολογία του και θα το δείτε και στη συνέχεια γιατί. Όταν σα εξιστορήσω τι έγινε, είπε ότι έκανε λάθο, είπε ότι ήταν συγκλονισμένο, ζήτησε συγγνώμη, τη ζήτησε να μην χωρίσουν, και να πάνε στο ψυχολόγο για να τα βρουν. Αλλά τη το ζήτησε αυτό προφανώ επειδή ήθελε να διασφαλίσει ότι δεν θα χωρίσουν και όχι επειδή ήθελε να κάνει αυθεντική αλλαγή. Ήρθαν για θεραπεία ζευγαριού και μου δήλωσε από την πρώτη και όλα συνάντηση ότι κυρία Θέκλα, κοιτάξτε, εγώ προσωπικά είμαι ένα άνθρωπο που τηρώ τον λόγο μου. Έχω υποσχεθεί στη γυναίκα μου πω δεν θα την απατήσω ξανά. Οπότε εδώ στι συναντήσει που θα κάνουμε δεν θέλω να συζητάμε για την απιστία μου. Ούτε θέλω να δώσω πληροφορίες για οτιδήποτε με ρωτάει η γυναίκα μου για το τι συνέβη και με την εξωσυζυγή μου σχέση. Θέλω να εστιάσουμε στη σχέση μας, τα προβλήματα που έχει η σχέση μας και πώς θα τα επιλύσουμε. Εγώ του εξήγησα ότι δεν γίνεται να ζητάς από έναν άνθρωπο που έχει απαντήσει να μην σε ρωτήσει διευκρινιστικές ερωτήσεις ή να μην συζητήσει για αυτό που συνέβη και να μην σε ρωτήσει πώς ένιωθε, γιατί το έκανες, να μην σου πει ξανά και ξανά τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθει για αυτό που συνέβη. Ήταν κάθε Δεν το δεχόταν αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να έρθει σε δύο-τρεις άλλες συναντήσεις, μετά να αποφασίσει ότι εγώ δεν είμαι καλή ψυχολόγος, επειδή αν ήμουν μια καλή ψυχολόγος θα επέβαλα στη γυναίκα του να μην συζητάει την απιστία, να μην συζητάει αυτό που την έχει τραυματίσει, ώστε να μπορέσει να το χωνέψει και να μπορέσει να το θεραπεύσει, να το πενθύσει η γυναίκα, και αναχώρησε. Και ερχόταν η γυναίκα του μόνη για προσωπική ψυχοθεραπεία μετά και εννοείται ότι μετά από μερικούς μήνες ανακάλυψε ξανά η γυναίκα του ότι αυτό συνέχιζε να την απατάει. Κάποιος ο οποίος έχει μετανιώσει αυθεντικά για το λάθος του, δεν έχει κανένα δισταγμό και καμία ενόχληση να συζητήσει τι και πώς, γιατί και πώς έπραξε αυτό το λάθος και να δείξει εν στα στενάχωρα συναισθήματα που βιώνει ο άνθρωπος που έχει πλήξει. Και σίγουρα μετά από μια απιστία, είτε αυτή η απιστία είναι μια ολοκληρωμένη παράλληλη σχέση, είτε είναι ένα σεξ μιας βραδιάς, είτε είναι συναισθηματική απιστία, είτε είναι αυτό που ονομάζουμε μικροαπιστία, ο άλλος τραυματίζεται να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Συναισθηματική εμπιστία είναι όταν ο σύντροφος μας έχει συναισθηματική σύνδεση με άλλο άνθρωπο, στην οποία να μοιράζεται όλα όσα συναισθηματικά θα μοιραζόταν μαζί μας και όχι με μας. Στη συναισθηματική εμπιστία δεν κάνει σεξ ο σύντροφος μας με το άλλο πρόσωπο, αλλά συναισθηματικά μοιράζεται τα κομμάτια εκείνα του εαυτού του ή του εαυτού της, τα οποία αρμόζουν να τα μοιραστεί με τον ή τη σύντροφο. Και μικροαπιστία είναι όταν κάποιο ενώ δεν απατάει σεξουαλικά το τέρι του, μπαίνει στα κοινωνικά δίχτυα, συνομιλεί μέσα από τα διάφορα messengers, με ανθρώπους άλλους, φλερτάρει με άλλους ανθρώπους, φλερτάρει και καλυμμένα και δίνει την ενέργεια του, την ενέργεια της σε άλλους ανθρώπους εκτός από τον σύντροφο. Μιλώντα για την απιστία, που νομίζω είναι καλύτερα να κάνουμε ένα ξεχωριστό επεισόδιο, μιλώντα για την απιστία, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε μία μονογαμική σχέση οι δύο σύντροφοι συμφωνούν, συνενούν στο να μοιράζονται τον εαυτό του σεξουαλικά, ερωτικά, συναισθηματικά, πνευματικά ο ένα με τον άλλον. Και επειδή ζούμε σε δύσκολε εποχέ. Ζούμε σε εποχές κοινωνικής αποξένωσης, Ζούμε σε εποχές που η συντροφική μας σχέση σημαίνει περισσότερα πράγματα για μας από ό,τι σήμαινε σε παλιότερες εποχές η συντροφική σχέση, λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ο θεσμός της κοινότητας, δεν υπάρχει ο θεσμός των αυθεντικά δεμένων οικογενειών, υπάρχει ο θεσμός των άρρωστα δεμένων οικογενειών, αλλά δεν υπάρχει ο θεσμός των αυθεντικά δεμένων οικογενειών. Ναι, όταν αποφασίζεις να μπει σε μια μονογαμική σχέση, αποφασίζει ότι θα μοιράζεσαι όχι μόνο το σώμα σου, αλλά και το συνέστημα σου και το πνεύμα σου με το τέρι σου. Δηλαδή, δεν εννοώ με αυτό ότι είναι απιστία να συζητήσεις κάτι που σε απασχολεί με έναν φίλο σου ή με μια φίλη σου, αλλά αν τα συναισθήματα σου για το, το, ότι σου έχει συμβεί, για το πώς πέρασες τη μέρα σου, τα νέα σου, τις απογοητεύσεις σου, τις λαχτάρες σου, τις αγωνίες σου, τα όνειρά σου, δεν τα μοιράζεσαι με το τέρι σου, αλλά τα μοιράζεσαι με έναν πρώι σου, με μια πρώι σου, με ένα συνάδελφο σου, με μια συνάδελφο σου και είσαι πιο πολύ δεμένος ή δεμένη συναισθηματικά με έναν ξένο παρά με το τέρι σου, τότε κάνεις συναισθηματική απιστία. Εννοείται ότι όποιο θέλει να μοιράζεται με πολλού ανθρώπου και το σώμα του και την ευαλωτότητά του και το πνεύμα του, έχει κάθε ελευθερία στην εποχή που ζούμε να μην μπει σε μονογαμική σχέση. Από τη στιγμή όμω που μπαίνει σε μία μονογαμική σχέση, αποτελεί προδοσία η απιστία. Είτε αυτή είναι σεξουαλική απιστία, είτε αυτή είναι συναισθηματική απιστία ή έστω μικροαπιστία. Αλλά όπω είπα, θα το πούμε σε επόμενο επεισόδιο όμως δεν μπορείς να μιλήσεις για την αυθεντική συγνώμη και για τη συγχώρεση για την οποία θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο και να μην αναφερθείς στην απιστία, γιατί η απιστία είναι ένα κομβικό σημείο στο οποίο χρειάζεται να εξετάσουμε και τη συγνώμη αν είναι αυθεντική ή αν είναι ψευδής απολογία, αλλά και το αν θα συγχωρήσουμε ή όχι. Κάποια άλλα κομβικά σημεία συγνώμης και συγχώρεσης είναι οι σχέσει μεταξύ γονέων και παιδιών. Όταν σε μια ενήλικη φάση το παιδί έρθει να εκθέσει στους γονείς του το πόσο τραυματικά έχει βιώσει την κακοποιητική παιδική ηλικία, αν οι γονείς του ζητήσουν αυθεντικά συγγνώμη ή κάνουν μια ψευδή απολογία και αν το παιδί θα του συγχωρέσει. Περισσότερα γι' αυτά όμως θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ανακεφαλαιώνοντα. Υπάρχουν στις μέρες μας πολλές ψευδείς απολογίες. Πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας απολογούνται ψευδός. Λένε συγνώμη, αλλά δεν εννοούν τη συγνώμη. Χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα του λόγου, προκειμένου να εκφέρουν τη λέξη συγνώμη, αλλά να μην την εννοούν και να μην την εφαρμόσουν στην πραγματικότητα. Μια αυθεντική συγνώμη έχει το γνωστικό κομμάτι ότι αντιλαμβανόμαστε το λάθος μας, το συναισθηματικό κομμάτι ότι είμαστε συγκλονισμένοι και στενοχωρημένοι και νιώθουμε τύψεις για το κακό που έχουμε προκαλέσει στους άλλους, το κομμάτι της απόφασης να σταματήσουμε να βλάπτουμε τους άλλους και να προσπαθήσουμε συνειδητά στο μέλλον να μην το επαναλάβουμε και μια αυθεντική συγγνώμη αφήνει την ελευθερία στον αποδέχτη της για το αν θα την αποδεχτεί, αν θα δώσει συγχώρεση ή όχι. Περισσότερα για τη συγχώρεση στο επόμενο επεισόδιο του podcast την επόμενη Πέμπτη. Σας φιλώ. Γεια. Yeah.